Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιπρόεδρο της Πρωτοβουλίας Πολιτών για τη Διάσωση, Προβολή και Εφόρο Ανάπτυξη της Παιδιάδας, τον Μανώλη Γουμενάκη, για να μας πει περισσότερα για τον προγραμματισμό της Λαϊκής Συνέλευσης που θα γίνει την Κυριακή μεθαύριο. Καλή σας ημέρα, κύριε Γουμενάκη. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα στους ακροατές. Να είστε καλά. Έχετε προγραμματίσει την Λαϊκή Συνέλευση της Κυριακής. Πρώτα-πρώτα να μας δώσετε το στίγμα για ποιο λόγο τώρα, ενώ θεωρητικά είμαστε στο παραπέντε, η κυβέρνηση είναι έτοιμη να υπογράψει. Υπάρχουν ελπίδες, βλέπετε φως στον ορίζοντα, να το πω έτσι, ότι έστω και την τελευταία στιγμή κάτι μπορεί να ανατραπεί? Ναι, εμείς η προσπάθεια που κάνουμε είναι τα τελευταία 10 χρόνια. Δεν είναι τώρα μόνο. Τα τελευταία 10 χρόνια υπογραμμίζουμε και προσπαθούμε να διαλαλήσουμε παντού τον παραλογισμό αυτού του έργου. Mm-hmm. Θεωρούμε ότι είναι πράξεις απελπισίας αυτές που κάνουν οι κυβερνήσεις για να δείξουν κάτι. Είναι παράλογο από κάθε πλευρά που το έχουμε μελετήσει και το έχουμε ψάξει. Έχουν γίνει σχετικές ημερίδες που καταλήξαμε σε αυτά τα συμπεράσματα. Mm-hmm. Εννοείται για τις περιβαλλοντικές, για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ναι, mm-hmm. Ναι, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και όχι μόνο, και οι οικονομικές. Mm-hmm. Είχαμε όμως, υπήρχε και μια πρόσφατη ενημέρωση από πλευράς πολιτείας στο Δήμο Καστελίου. Mm-hmm. Και ο τίτλος που έχουμε ήδη δώσει σε αυτό το κάλεσμα σε κάποιες ανακοινώσεις είναι ότι ακόμα και ο Γάιδαρος πετάει στο σχεδιαζόμενο αεροδρόμιο. Mm-hmm. Αυτό θεωρούμε ότι μας είπαν. Δηλαδή μας είπαν ότι εντάξει, θα έχετε λίγο επιπτώσεις στο περιβάλλον, θα τον παλώσουμε το οικονομικό. Ναι, μεν είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά θα κάνουμε αρκετές εκτός έτσι ώστε να βγει το έργο. Mm-hmm. Από την πλευρά μας αυτό ακριβώς που έχουμε τονίσει είναι ότι είναι ένα έργο το οποίο είναι καταστροφικό και πολυδάπανο. Mm-hmm. Καταστρέφεται μια ολόκληρη παιδιάδα και όσο αφορά την οικονομική βιωσιμότητά του είναι απολύτως αφισβητούμενη, και αυτό άλλωστε, δηλαδή το ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα όσο αφορά το οικονομικό, αποδεικνύεται κάθε μέρα, ειδικά τώρα που βγήκαν οι απολωτριώσεις. Mm-hmm. Οι εκτόσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες και φαντάζομαι και στο περιβάλλον οι εκτόσεις θα είναι τεράστιες. Αν δεν μπορούν λοιπόν να καταλάβουν και να το κάνουν, αν δεν είναι δηλαδή ο χρόνος τα λοιπά, υπάρχει η πιο κατάλληλη και πιο αναπτυξιακή λύση που είναι ο ολοκληρωμένος διάδρομος του Ηρακλείου. Mm-hmm. Είναι μια μελέτη έτοιμη. Mm-hmm. Πληρωμένη, είναι γνωστή εναλλακτική. Ναι, γνωστή μελέτη πληρωμένη. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό λοιπόν τονίζουμε εμείς και ήθελα επίσης να τονίσουμε το εξής, ότι μετά από αυτή την ενημέρωση των τεχνικών της πολιτείας έχουμε κάποια ερωτήματα. Δηλαδή τα ερωτήματα είναι τα εξής. Αυτοί οι κύριοι ήρθαν και μας είπαν ότι κύριε μην ανησυχείτε, εντάξει θα έχετε μικρές επιπτώσεις τα λοιπά. Οι ίδιοι αυτές οι εταιρείες, οι ίδιοι θα έχουν καμιά συνέπεια αν μετά από 10 χρόνια ή από 20 χρόνια αποδειχθούν ότι τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά από αυτά που ήδη μελετήσαμε? Mm-hmm. Δηλαδή, προφανώς και δεν θα έχουν συνέπεια, κύριε Γουμενάκη. Τι συνέπεια θα έχει ο κύριος? Άρα λοιπόν τι συζητάμε τώρα? Γι' αυτό συζητάμε λοιπόν ότι ο Γάιδαρος πετάει. Αυτό μας είπαν. Mm-hmm. Δηλαδή ήρθαν υποτίθεται. Εμείς βασικά θεωρούμε ότι μας δουλεύουμε, καταλαβαίνετε. Αυτό το πούμε έτσι λαϊκά. Mm-hmm. Λοιπόν, να μας πούνε λοιπόν ότι δεν θα υπάρχουν συνέπειες, ότι το έργο είναι βιώσιμο κατά κάποιο τρόπο. Δεν έχουν λάβει καν απολύτως τίποτα σχετικά με την πραγματική διάθεση του έργου. Δηλαδή, πράττουν θεωρητικά. Αυτό θέλουμε να τονίσουμε. Ενώ πρακτικά τα προβλήματα είναι πολύ περισσότερα, τα οποία θα εμφανίζονται ένα-ένα και θα αναδεικνύονται τεράστια όσο θα προχωράνε αυτήν την παράλογη πράξη. Κύριε Γουμενάκη, στο πρακτικό κομμάτι, διοργανώνεται μία Λαϊκή Συνέλευση την Κυριακή. Φαντάζομαι ο στόχος είναι να έρθει όσο γίνεται περισσότερος κόσμος, για να έχετε έτσι και ένα έντονο επιχείρημα, ένα ισχυρό επιχείρημα στα χέρια σας για την αντίθεση στο έργο αυτό. Αλλά πρακτικά υπάρχει κάποιος τρόπος να αντιδράσετε? Έχετε κάτι κατά νου προκειμένου να μπορέσετε ενδεχομένως να κάνετε κάτι δραστικό για να αποτραπεί το έργο αυτό? Μέσα στα πλαίσια της συνάντησης αυτής θα είναι ακριβώς να συζητήσουμε και αυτές τις παραμέτρους των επόμενων δράσεων μας. Δηλαδή, γι' αυτό γίνεται η συνάντηση, για να τα βάλουμε κάτω, τέλος πάντων να ακούσουμε προτάσεις. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις, σαφώς. Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις που ξέρουμε ότι έχουν κάνει σε άλλες περιοχές της Ευρώπης. Mm-hmm. Δηλαδή, τι έχει γίνει σε άλλες περιοχές? Και από εκεί πέρα θα το δούμε από πολλή πλευρά. Δηλαδή το δούμε από κάθε mm-hmm. πλευρά. Δηλαδή, παράδειγμα, στη Γαλλία, mm-hmm. σε μια πόλη που τώρα πρόσφατα ήταν
προγραμματισμένο να γίνει κάποιο αεροδρόμιο και μάλιστα από τη Βίντσι. Η αντίδραση των, τέλος πάντων, του αγροτικού κόσμου και ειδικά με τη βοήθεια ενός βουλευτή του Μακρόν, που είναι περιβαλλοντολόγος, είναι ευαίσθητος και υποστηρίζει την αηφόρο ανάπτυξη, καταφέρανε να το ακυρώσουν. Με τι τρόπο το ακύρωσαν, με προσφυγές δικαστικές, με διαμαρτυρίες, με τι τρόπο? Και με αυτά, ακριβώς, όλα αυτά μαζί. Αυτό ακριβώς θα είναι που θα συζητήσουμε για να το προγραμματίσουμε στο μέλλον. Κύριε Γουνάκη, και αυτοί που μπορούμε. Βλέπω στην σχετική ανακοίνωση αναφέρεται και τον Πρωθυπουργό εν ώψη της επίσκεψής του, ότι σχεδιάζεται ενδεχομένως να κάνετε και κάποιες ενέργειες με αποδέκτη τον Πρωθυπουργό, κάποια συνάντηση, κάποιο ψήφισμα, τι θα επιδιώξετε? Εμείς αφισβητούμε αν ό,τι τέλος πάντων επιστολές έχουν σταλεί, έχει ενημερωθεί ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή αφισβητούμε εάν πραγματικά το έχουν δει με σοβαρότητα αυτό το θέμα. Δηλαδή, τα επιχειρήματα τα οποία θέτουμε, οι τεχνικοί που ήρθαν δεν μπόρεσαν να μας τα αντικρούσουν. Στην ουσία, δηλαδή, θεωρητικά μας είπαν κάποια πράγματα, τα οποία όμως άμα τα αναλύσεις, εάν δηλαδή από την πλευρά απέναντι γινόταν μια ανάλυση των επιστημονικών απόψεων που εμείς γνωρίζουμε, αυτά που μας λέγανε στην ουσία δεν στέκουνε. Δηλαδή, είναι πράγματα τα οποία δηλαδή για μας ήταν παράλογα. Έτσι, ότι δεν υπάρχουν επιπτώσεις πέρα από το διάδρομο. Και από εκεί πέρα και οικονομικές επιπτώσεις, οι οποίες δεν αναφέρθηκε τίποτα. Δηλαδή, κλείσουν επιχειρήσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο ίδιος ο Ευαγγελισμός λέει ότι έχει μια επιχείρηση 3 εκατομμυρίων στοιχίζει το εργοστάσιο του συνεταιρισμού. Δεν μας δώσαν κανένα επιχείρημα πώς θα αποζημιωθούν τόσες επιχειρήσεις αγροτικές, νοτροφικές που είναι τριγύρω. Και τόσες θέσεις εργασίας. Άρα λοιπόν κινούνται με ένα παράλογο σχέδιο, με εκπτώσεις, οι οποίες όταν ξεκινάς με μια λάθος βάση, δεν μπορεί να συνεχίσεις να υποκρίνεσαι μετά στη συνέχεια. Αυτό έχει συμβεί σε πολλές περιπτώσεις. Όταν ξεκινάς λάθος, θα αναγκάσεις μετά να υποκρίνεσαι και να λες ψέματα ισαΐ. Θεωρείτε, κύριε Γουμενάκη, ότι εσκεμμένα παραβλέπουν τις συνέπειες αυτές? Βέβαια, πρέπει να κάτσουμε να το συζητήσουμε σοβαρά. Δεν είναι ότι τώρα θα γίνει νέα περιβαλλοντική μελέτη, η οποία τι θα μας πει. Θέλω να πω, εσκεμμένο είναι. Υπάρχει κάποια σκοπιμότητα, παραβλέπουν όλες αυτές τις μελέτες που λένε ότι θα υπάρχει περιβαλλοντική επίπτωση? Ναι, υπάρχει σκοπιμότητα, διότι αν όντως λάβουν τα πραγματικά στοιχεία και τα προβλήματα που θα δημιουργήσει αυτή την περιοχή, δεν θα έπρεπε να γίνει αυτό το έργο. Άρα λοιπόν με κάθε τρόπο πρέπει να το υποστηρίξουν. Εμείς λοιπόν λέμε ότι αυτό το έργο δεν πρέπει να γίνει και δεν μπορεί να γίνει, διότι τα επιχειρήματα που είναι τα πραγματικά επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι δεν πρέπει να γίνει. Η αναπτυξιακή λύση που θέλουν ανάπτυξη είναι να γίνει μια οικονομική επέκταση του αεροδρομίου, του υπάρχοντος αεροδρομίου, σε σύνδεση με τα υπόλοιπα αεροδρόμια. Πάρα πολύ απλό. Σε μια οικονομική κατάσταση όπως είναι αυτή, οι απλές λύσεις είναι καλύτερες. Και να επιθυμίσω το άλλο παράλογο έργο που πήγαν να κάνουν εκεί στον Αποσελέμη και τώρα οι συνέπειες του Ηρακλείου που δεν έχει νερό μετά από κάποια χρόνια, έτσι, ποιος τις πληρώνει? Ο πολίτης. Δεν τις πληρώνει ο μελετητής που ξέρανε ότι το φράγμα του αλμυρού θα μπορούσε να καλύψει με λιγότερο κόστος το πρόβλημα του Ηρακλείου και επιλέξαμε να κάνουμε ένα τέτοιο φαρονικό έργο για να τα φάνε, καταλάβες. Κύριε Γουμενάκη, όλα μας αυτά είναι παράλογα. Επειδή έχουμε λιγότερο από ένα λεπτό στη διάθεσή μας, θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο πριν σας αποδεσμεύσω. Μας αναφέρατε την περίπτωση της Γαλλίας που υπήρξε εκεί ένας εμπνευσμένος βουλευτής, φίλος του περιβάλλοντος κτλ., ο οποίος στήριξε τις προσπάθειες της τοπικής κοινωνίας. Υπάρχει κάποιο πολιτικό πρόσωπο, κάποιος αιρετός ενδεχομένως σε τοπικό επίπεδο, ο οποίος να μπορέσει να το πάρει πάνω του και να βγει μπροστά στο θέμα αυτό? Ναι, εμείς καλούμε τον κύριο Μιχελογιαννάκη, ο οποίος έχει και κουζουλάδα βέβαια, να μπορέσει, επειδή είναι μέλος του συλλόγου μας, να μας στηρίξει. Λοιπόν, και έχουμε τα επιχειρήματα τα οποία είναι στα χέρια μας. Οπότε μιλάμε για τον κύριο Μιχελογιαννάκη που είναι μέλος της πρωτοβουλίας. Κάποιος άλλος? Το ζητάμε να βοηθήσει. Μάλιστα. Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γουμενάκη. Περιμένουμε τα νεότερα από τη λαϊκή σας συνέλευση την Κυριακή. Καλημέρα. Ναι, ευχαριστώ. Γεια.